Καλησπέρα, Check Tech Now, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing το Shogun 2 της συλλεκτική Total War. Την έχω αρκετό καιρό, σκεφτόμουν να την κρατήσω κλειστή και σφραγισμένη, αλλά πάλι δεν είμαι της άποψης του να κρατάμε παιχνίδια σφραγισμένα. Τώρα θα μου πείτε, κάποιοι παίρνουν παιχνίδια και τα κρατάνε σε κουτί περιμένοντας ότι θα τα μεταπολίσουν και τα κρατάνε για καιρό γιατί η αξία αν το ανοίξουμε μειώνεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ένας συλλέκτης από τη στιγμή που θα πάρει ένα παιχνίδι δεν έχει νόημα να μην το χαρεί και, και κάποια στιγμή να το μεταπολίσει. Δηλαδή, επειδή κάνω αρκετές συλλογές με παιχνίδια τώρα τελευταία, έχω αρχίσει να ασχολούμαι σοβαρά να συλλέγω, αλλά επειδή έχω άλλες συλλογές όπως με βιβλία, με διάφορα άλλα πράγματα όμορφα, δεν μπορεί να διανοηθώ ότι κάποια στιγμή θα πουλήσω κάποια από αυτά, όσο ακριβά και να είναι. Ήδη έχω κάποια αντικείμενα τα οποία είναι αρκετά μεγάλη τιμή, όπως νομίσματα, όμως δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι και να διανοηθώ πως κάποιος μπορεί να πουλήσει αυτό με τόσο κόπο μάζεψε και τόσο πολύ αγάπησε, μόνο αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη. Τέλος πάντων, εγώ θα το ανοίξω, να δούμε, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια και να σας πω την αλήθεια, είναι μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Αυτή τη στιγμή έχει 14 ευρώ στο εμπόριο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχουν αποθέματα, σκεφτόμουν να πάρω δύο αντίτυπα, ένα για μένα για να το φυλάξω, αλλά θα δείξει. Λοιπόν, έχει 14 ευρώ το πήρα προσωπικά, πριν από λίγους μήνες είχε γύρω στα 40, έχει πέσει τρομερά η τιμή του. Και αυτό που με έκανε να το πάρω δεν ήταν τόσο η συλλεκτική, όσο το ότι ήθελα να παίξω τα Shogun. Δηλαδή, έχω παίξει σχεδόν όλα τα Total War, το 2, το 1, το Room, και θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω και το Shogun το 2. Το Shogun το 1 δεν το έχω παίξει, δυστυχώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα παιχνίδια στο Steam, το κάθε Shogun έχει γύρω στα 24 ευρώ, δηλαδή εδώ μέσα υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος να διαβάσω, είναι το Shogun το 2 και το Shogun είναι το Shogun το 2 Rise of the Samurai και Shogun 2 Fall of the Samurai μαζί με όλα τα expansion. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μόνο ένα από αυτά τα δύο έχει 24 ευρώ και 24 ευρώ πάμε γύρω στα 48, συν τα expansion πάμε γύρω στα 50 κάτι ευρώ παιχνίδι. Ενώ αυτό εδώ είναι και απτό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, αν και ξέρετε ότι μου αρέσει το Steam, μου αρέσει να παίρνω παιχνίδια στο Steam, το κρατάω στα χέρια μου. Ενώ τα παιχνίδια του Steam δυστυχώς δεν έχω τα φυσικά μάλλον αντίτυπά τους. Λοιπόν, οπότε ήταν υπερβολικά τρομερή καλή προσφορά. Δηλαδή 14 ευρώ παίρνεις δύο παιχνίδια συν τα expansion που κοστίζουν 50 plus, συν ότι έχεις μια συλλεκτική, δηλαδή πραγματικά ταξίζει και με το παραπάνω. Γι' αυτό τρέξτε πάρτε, γιατί νομίζω ο καιρός τους περνάει, οπότε μάλλον θα αποσυρθεί σε λίγο καιρό. Όσοι δεν το έχετε πάρει, αξίζει κατά με. Και αυτό το να κάθετε, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι, έχω ακούσει καλύτερες κριτικές και περιμένω τα καλύτερα όταν το παίζω. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε. Καταρχήν πρέπει να το ανοίξω όμως, ετοιμάζω το νηστέρι. Λοιπόν, βλέπουμε μπροστά, έχουμε, γυαλίζει βέβαια το φως, θα προσπαθήσω να βρω μια γωνία που να μην γυαλίζει τόσο. Έχουμε τον τίτλο, μπροστά τα περιεχόμενα με ένα αυτοκόλλητο πάνω στο σελοφάν. Από το πλάι τίποτα ιδιαίτερο, βλέπουμε ότι προεξέχουν τα ωραία χαρακτηριστικά logo από τα κλάν του Shogun. Στην πίσω πλευρά, να σας δείξω, έχει σκηνές από μάχες και να διαβάσω τι λέει. Κάποιες κριτικές για το παιχνίδι, η best strategy και το τι απαιτήσεις έχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι, να σας διαβάσω, έχει απαιτήσεις minimum, μπορεί να παίξει σε 2 GHz διπύρινο υπεξεργαστή, περίπου 2 με 2,6. 256 MB κάρτα γραφικών, DirectX 9 και πάνω. Το ελάχιστο screen resolution που διαβάζει είναι 1024x768, λογικά θα προσαρμόζεται σε όλες όπως περιμένω. Και ο σκληρός δίσκος που απαιτείται για να αποθηκευτεί είναι γύρω στα 24 GB. Λογικό, αν σκεφτούμε ότι έχει δύο παιχνίδια μέσα, είναι όλα τα expansion, Total War, ταξίζει και με το παραβάλλω. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Με προσοχή βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη η συσκευασία και δεν θέλω να το χαλάσω.
Δηλαδή δεν θέλω να κάνω ούτε την παραμικρή χαρακιά. Λοιπόν, φτάνει αυτό. Ας το κάνω χειροκίνητο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είναι μέσα σε ένα sleeve. Και να δούμε τώρα πώς είναι η συλλεκτική. Βλέπετε ότι απ' έξω βλέπουμε σκηνές από την καθημερινότητα των Ιαπώνων, παραδοσιακή τέχνη, με ζωγραφίες από την αγροτική του ζωή, με χρυσά γράμματα σε μαύρο γυαλιστερό γλώσσι χαρτί. Στην πίσω πλευρά είναι μαύρο και στη ράχη έχουμε τον τίτλο του παιχνιδιού Shogun, έτσι, Shogun 2, Total War Gold Edition. Λοιπόν, και εδώ είναι, όσο φαίνεται δηλαδή, τα μερικά λόγω από τα κλάν που θα δούμε, γιατί συνήθως όλα τα ιαπωνικά κλάν του παιχνιδιού έχουν τα δικά τους λόγω, τις δικές τους σημαίες. Το βγάζουμε και αυτό είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πραγματικά εξώφυλλο. Δεν περίμενα κάτι τόσο όμορφο. Πραγματικά δηλαδή μπορείτε να δείτε, να σας το γυρίσω από όλες τις πλευρές. Είναι αφάνταστη η ποιότητα, έχουμε όλα τα logo των κλάν, είναι αφάνταστη η ποιότητα της έκδοσης, αφάνταστα καλή. Να σας δείξω τώρα να τα ανοίξουμε και μέσα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία καρτούλα, η οποία, μισό λεπτό να δω, λοιπόν αυτή η καρτούλα θα σας δείξω την πίσω πλευρά της, είναι σαν πιστωτική κάρτα φτιαγμένη από χαρτί, η οποία έχει μέσα το κωδικό από το παιχνίδι. Πολύ καλή δουλειά πραγματικά, δηλαδή βλέπω κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία έχουν καρτούλες μέσα σχεδόν του πεταματού, θα σας έλεγα, και ας το πληρώνεις ένα καρό λεφτά. Αυτό έχει μια χρυσή κάρτα μέσα που έχει τον κωδικό γραμμένο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Στον άλλο τέτοιο βλέπουμε το βιβλιαράκι, το θα το δούμε σε λίγο. Αν και είχα δει ότι πρέπει να υπάρχει και ένας χάρτης, αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα το ανοίξουμε να δούμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια, έχουμε το disc 1, το disc 2 και το disc 3, τρεις δίσκοι που έχουν μέσα όλα τα παιχνίδια, μάλλον τα expansion. Μιλάμε για τεράστιο παιχνίδι, έχουμε 24 GB στο σκληρό μας. Πραγματικά να το φέρω πιο καλά να φανεί όλο. Λοιπόν, έτσι φαίνεται. Μέσα να σας δείξω και το πίσω μέρος. Πραγματικά είναι ένα masterpiece, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να ισορροπήσω λίγο, ναι. Με όλα τα logo των κλάν, πραγματικά υπέροχο. Και αφού το αφήσω εδώ ανοιχτό, να δούμε λίγο το βιβλιαράκι μας τι έχει. Λοιπόν, έχει μέσα τα περιεχόμενα σε διάφορες γλώσσες, έχει μέσα αγγλικά, πώς να το... Θα σας δείξω ένα απλό ασπρόμαυρο, δεν έχει κάποια εικόνα δυστυχώς. Έχει κάποια πράγματα στο κάτω μέρος, αν είναι το γραφείς, αλλά δεν είναι όπως το εξώφυλλο, οπότε δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα τρομερό. Λοιπόν, έχουμε διάφορες γλώσσες, σαφώς και δεν έχουμε ελληνικά, δεν περίμενα να δω ελληνικά, αν και η Sega συνηθίζει να βγάζει ελληνικές διανομές. Νομίζω ποιο είναι το παιχνίδι αυτό, τη SEGA ακριβώς. Λοιπόν, επίσης υποστηρίζεται από την AMD, από ό,τι διαβάζω στο κλάδιο, αν και σας λέω ότι η SEGA συνήθιζε να βγάζει, όπως το ROM που έχει ελληνική υποστήριξη, αλλά νομίζω ότι είναι μόνο το ROM. Λοιπόν, έχει 3-4 διαφορετικές γλώσσες, από ό,τι βλέπω υποστηρίζονται γλώσσες της Βόρειας Ευρώπης, σουηδικά, νορβηγικά, φιλανδικά και δανικά, δανικά όχι λεφτά, τη Δανία, ναι. Οπότε μάλλον κατάλαβα η διανομή έχει έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχει όμως ένα χάρτη, γιατί είχα δει παρόμοια έκδοση, είχε και χάρτη μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν, Shogun 2. 14 ευρώ, όσοι δεν το έχετε πάρει τρέξτε να το πάρετε, πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. Λοιπόν,
από ό,τι ξέρω ενεργοποιείται μέσω Steam, δηλαδή ο κωδικός ενεργοποιείται μέσω Steam, οπότε είναι αρκετά καλό αυτό το πράγμα. Μπορείτε να το έχετε οργανωμένο στην βιβλιοθήκη σας, βέβαια ίσως και όχι για μερικούς. Για μένα προσωπικά είναι, γιατί το χρησιμοποιώ κατά κόρον το Steam. Ξανακολλάω την καρτούλα γιατί έχει ένα δικό ζελεδάκι πίσω. Λοιπόν, Shogun 2. Αυτό εδώ είναι. Τέλειο, μέσα σε sleeve. Πραγματικά, γενικά να σας πω την αλήθεια, επειδή οικονομικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε πάρα πολλές συλλεκτικές. Ήθελα να πάρω για παράδειγμα το Assassin's Creed τώρα που τέλειωσε. Μα τέλειωσε. Τώρα το τέλειωσα εγώ το 3 και θέλω να πάρω το 4. Έχω δει ότι τις συλλεκτικές σου είναι τρομερές και αρκετά φθηνές, θα έλεγα, δεν είναι τόσο πολύ ακριβές. Αλλά και πάλι δεν έχω τη δυνατότητα να το αποκτήσω. Για να πάρω ένα πράγμα πρέπει να κάνω αιματηρή οικονομία, όπως και πολλοί από εμάς. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα έπρεπε να έρθουν. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι Shogun 2, Total War. Τρέξτε πάρτε το, δηλαδή πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. Αξίζει να ασχοληθείτε, αξίζει να δώσετε 14 ευρώ για να αποκτήσετε ένα κόσμημα. Ακόμα και αν δεν το παίξετε, πιστεύω ότι στην gaming βιβλιοθήκη σας πρέπει να υπάρχει αυτός ο τίτλος. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, πλησιάζομαι στα 50 άτομα που κάνουν subscribe. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, για όλη την αγάπη και υποστήριξη. Προσπαθώ να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Ό,τι πρόβλημα έχετε, ό,τι θα απορία θέλω να σας λύσω, πάνω κάτω έχω κάποιες γνώσεις στο αντικείμενο και στο hardware και στο software αλλά και στα παιχνίδια. Λοιπόν, οπότε αν χρειαστείτε οποιαδήποτε απορία να λυθεί, παρακαλώ γράψτε ένα μηνύμα, θα απαντήσω αμέσως, δεν είναι ότι δεν θα απαντήσω. Αν μπορώ να σας το λύσω το θέμα σας ή να σας προτείνω κάτι καλό, θα δώσει λύση στο θέμα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, για τα καλά λόγια που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Πραγματικά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από ανθρώπους που δεν τους ξέρω, αλλά τους γνώρισα στην πορεία και είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό το συγκεκριμένο κανάλι, επειδή έχει ακουστεί τώρα, γίνεται ένας χαμός με τα notifications και με το τι γίνεται. Δεν το κάνω ότι για να βγάλω χρήματα ούτε τίποτα, απλά ήθελα πάντα να κάνω κάτι, να βγάλω την κάβλα μου με τα παιχνίδια, με τους υπολογιστές, με τα tutorial, δηλαδή ήθελα να δείξω κάποια πράγματα που θα πίστευα μάλλον ότι θα φανούν χρήσιμα σε κάποιους άλλους ανθρώπους, δηλαδή δεν θέλω και ούτε πρόκειται να ασχοληθώ με partnership, ιστορίες ή οτιδήποτε και θα ήθελα να το συνεχίσω έτσι όσο πάει. Πράγματα τα οποία, συγγνώμη αν καθυστερώ να δείξω κάποια πράγματα, απλά θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα που σας δείχνω τα αγοράζω από το υστέρημά μου, δηλαδή κάνοντας αιματηρές οικονομίες για να μπορέσω να σας δείξω κάποια πράγματα, και προφανώς σας τα δείχνω επειδή τα θέλω να τα χαρώ εγώ πρώτα και κάτι παίρνει σαν χαίρετε είστε και εσείς ίσως που τα βλέπετε. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πλάνο, το κανάλι αυτό γίνεται καθαρά για διασκέδαση, καθαρά για να περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλής, αλλά θα ήθελα να μπορούσα να τον κάνω λίγο περισσότερο. Λοιπόν, να το βάλω και στο σλίδι γιατί το κρατάω τόση ώρα. Πολύ καλή και προσεγμένη έκδοση. Πάρτε το, 14 ευρώ αξίζει όσο το προλάβετε, γιατί το πολύ πολύ με το τέλος της χρονιάς να μην υπάρχει κανένα, δεν έχει ήδη εξαντληθεί. Είναι τρομερή προσφορά και απορώ πως το αφήσανε στα καταστήματα τόσο φθηνά. Δηλαδή, αν τα παιχνίδια στο Steam, τα Shogun έχουν 24 ευρώ το ένα, δηλαδή συνολικά όλο το πακέτο αυτό κάνει γύρω στα 56-57 ευρώ πόσο έχει, θα παίρνετε όλα μαζί με τη συλλεκτική, η οποία συλλεκτική είναι, όσο να μου πείτε, συλλεκτικές, γι' αυτό λέγονται συλλεκτικές, γιατί αξίζουν κάτι. 14 ευρώ, wow, πραγματικά σφαίρα. Πάτε τώρα, το παραγγέλνετε. Βέβαια μην τρέξετε κατευθείαν γιατί θέλω να πάρω άλλο ένα για να το κάνω δώρο. Οπότε, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σας ευχαριστώ για να υποστήριξα άλλη μια ακόμα φορά. Καλά Χριστούγεννα, γιατί σήμερα είναι Χριστούγεννα και το ανοίγω. Ένα δώρο στον εαυτό μου επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό σας βράδυ, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, καλή και όμορφη χρονιά να μας έρθει.